συνεχίζοντας την πορεία του ως ένας από τους καλύτερους και πιο γνωστούς αρχηγούς Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, γνωστό και ως ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος συνεχίζει να εξασκεί τη μαχητικότητά του με εκτέλεση νέου άλματος από ελικόπτερο. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του το ΓΕΘΑ αναφέρει: ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, συμμετείχε σε θαλάσσιο άλμα στατικού ημάντα από ελικόπτερο Chinook CH-47D, καθώς και σε δραστηριότητες υποβρυχίων καταστροφέων με τους διοικητές και προσωπικό της διοίκησης ειδικού πολέμου του ΓΕΘΑ, στο πλαίσιο συντήρησης ικανότητας αλεξοδιστή και υποβρυχίου καταστροφέα, που έλαβε χώρα στη θαλάσσια περιοχή της Νέας Περάμου. Στη συνέχεια, ο αρχηγός ΓΕΘΑ περιηγήθηκε σε εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων, όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών του στρατοπέδου, καθώς και για την πορεία της κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων εξειδικευμένων κλιμακίων συντήρησης εξοπλισμού, καταλήγει ανακοίνωση του ΓΕΘΑ. Παρακολουθήστε το βίντεο που αποδέσμευσε το ΓΕΘΑ. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας και να πατήσετε μου αρέσει, κάνοντας εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στο MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nmshd.gr.